Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 22 Πακιστάνοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τυμπάκι, όπου υπήρξαν άγριες συμπλοκές μεταξύ Ελλήνων και Πακιστανών έξω από συσκευαστήριο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου τους άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Επίσης διώκονται σε βαθμό πλημελήματος για συμπλοκή, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας υπό τη μορφή βλάβης, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία και παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ αύριο θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Φεστού, ο οποίος έκανε σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια χρόνου. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι οι νόμοι του ελληνικού κράτους να εφαρμόζονται εξίσου και στους ξένους που μένουν στην περιοχή. Η υπόσχεση είναι ότι θα αυξηθεί η αστυνομική δύναμη στην περιοχή μας και σύμφωνα με τις κουβέντες που κάναμε τουλάχιστον σήμερα, ότι φυσικά θα πρέπει να είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία ξέρουμε ότι παρακινούν τους Πακιστανούς, σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε πως ελέγχουν τους Πακιστανούς είτε στην εργασία είτε σε οτιδήποτε κάνουν, προκειμένου να καταλάβουν ότι εδώ πέρα είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να σέβονται τα ήθη και τα έθιμά μας, να σέβονται τους νόμους του ελληνικού κράτους. Αν δεν το καταλάβουν και λειτουργούν όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, είμαι σίγουρος ότι η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο και τότε τα αποτελέσματα δεν μπορεί κανείς μα κανείς από αυτή τη στιγμή να προβλέψει τι πρόκειται να γίνει. Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι θα υπάρξουν στοχευμένοι έλεγχοι της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα να σημειωθεί επικρατεί κλίμα ηρεμίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από συσκευαστήριο, όπου το σκηνικό θύμιζε Far West. Υπάρχει μια ησυχία που δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει τι θα γίνει μετά από μισή ώρα, τι θα γίνει μετά από μία ώρα, τι θα γίνει αύριο. Η καταιγίδα παραμονεύει κάθε στιγμή που μιλάμε. Πρέπει να γίνουν άμεσες κινήσεις. Αν δεν γίνουν άμεσες κινήσεις, τότε το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που είναι διαχρονικό. Το βάζανε κάτω από το χαλί, μέχρι που αυτή τη στιγμή γεννήκαν τα τελευταία γεγονότα που θεωρώ το ποτέ ψυχήλισε. Θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική ειρήνη, τόνισε ο δήμαρχος Φεστού, ο οποίος θα επιδιώξει επαφές και με το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε ότι σε όλη την κοινωνία της περιοχής μας έχει περάσει η σκέψη ότι ξέρεις κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν πάει άλλο.